Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Μιχάλης Δούβλος, ο οποίος είναι δάσκαλος στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Χιάτιστας. Είπαμε και πριν ότι θα πάμε μέχρι τη Χιάτιστα, καθώς είχαμε μια μαθητική ταινία που μας κίνησε το ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τη μάχη της Χιάτιστας το 1912 και έγινε από τους μαθητές σας, κύριε Δούβλο, από την 5η τάξη, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Κλιματσίδα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση στην τηλεφημερίδα σας, για το βήμα που δίνετε στο σχολείο μας, το πρώτο δημοτικό σχολείο της Χιάτιστας. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ας ευχηθούμε η γέννηση του Χριστού να δίνει υγεία και να μοιράζει δύναμη στον κόσμο. Δύναμη ώστε να διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες, αλλά δύναμη να διαχειριζόμαστε και τις ευκολίες, γιατί ακόμη και αυτό προσπάθεια χρειάζεται. Ακριβώς όπως είπατε, στο σχολείο προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στους μαθητές μας, πραγματική χαρά, η οποία κάθε φορά είναι πιο δυνατή όταν κάτι το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε λοιπόν χαρά στους μαθητές μας μέσα από δικές τους δημιουργίες και κάθε φορά βλέπουμε τα αποτελέσματα να είναι πιο όμορφα όταν τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν μια ταινία τα παιδιά, βλέπουμε και αποσπάσματα εμείς από την παρουσίαση. Μόχθησαν έτσι, προσπάθησαν πολύ από ό,τι καταλαβαίνουμε, βλέπουμε από τις εικόνες. Ακριβώς, έπειτα από ένα δεκαήμερο ας πούμε κινηματογράφησης, η οποία έγινε σε διάφορα σημεία της Χιάτιστας, τα παιδιά παρακολούθησαν αρκετά βιωματικά μαθήματα. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε φέτος το 2022, σε λίγες μέρες μας αφήνει κιόλας, με την επέτειο των 110 χρόνων από την ιστορική μάχη της Χιάτιστας, μια ταινία διάρκειας 56 λεπτών, με τους μαθητές και τις μαθήτρες της Ε2 τάξης του σχολείου μας, η οποία ταινία έχει τον τίτλο «Έκτακτο δελτίο, η μάχη της Χιάτιστας 1912». Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό πρόγραμμα, όπως σας είπαμε, επισκέψεις σε διάφορα σημεία της Χιάτιστας. Τα παιδιά προσπάθησαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να υπάρχει το αποτέλεσμα που υπάρχει. Κάθε φορά εννοείται πως μια οπτικοακουστική δημιουργία συγγνώμη, από τα ίδια τα παιδιά τους δίνει την χαρά στο τέλος να έχουν μια δική τους ταινία. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν, δηλαδή έχουν δημιουργήσει και άλλες ταινίες. Το σχολείο μας προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, μια ζωή ας πούμε, είναι χτισμένο από το 1910 να το έχουμε ανοιχτό στην κοινωνία, τα παιδιά να διδάσκονται πρώτα αυτά και να διδάσκουν και την ίδια την κοινωνία. Εδώ μου δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, μιας και την προηγούμενη σχολική χρονιά είχατε προβάλει μια άλλη ταινία άλλων παιδιών του σχολείου μας, εκείνη την ταινία με το αλφαβητάριο, το πρώτο έντυπο αλφαβητάριο από Έλληνα δάσκαλο, το αλφαβητικών βιβλιάριων, το οποίο ανήκε στον σχιατιστέος Μιχαήλ Παπαγεωργίου, στον σχιατιστέο Μιχαήλ Παπαγεωργίου. Οπότε καταλαβαίνω, έχετε μια έφεση έτσι προς τα καλλιτεχνικά και όπως είπατε και εσείς, τα οπτικοακουστικά μένουν έτσι. Είναι το δημιούργημα των παιδιών. Πρέπει να ήταν πολύ περήφανα στο τέλος όταν το είδαν. Αλλά καταλαβαίνω αυτό, ότι λοιπόν, έπεσε και πολύ έρευνα, έτσι, πολύ διάβασμα για να μάθουν αυτό, όλα τα γεγονότα. Ακριβώς, στηρικτήκαμε καταρχήν στις δουλειές πλήθους ανθρώπων της Χιάτιστας με βιβλία, με πληροφορίες. Πληροφορίες που έγιναν σενάριο για εμάς τους εκπαιδευτικούς, πήραν τη μορφή ενός έκτακτου δελτίου ειδήσεων και τα παιδιά θεωρούμε ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά, άφησαν 10 μέρες τον ελεύθερο χρόνο τους και κατάφεραν να παραδίδουν στον τόπο τους, στο σχολείο τους πρώτα απ' όλα, ένα μοναδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα για την ιστορική μάχη της Χιάτιστας. Με δύο λόγια, στην τάξη μας δημιουργήσαμε ένα κεντρικό στούντιο ας πούμε των ειδήσεων. Mm-hmm. Τα παιδιά μπήκαν στο ρόλο του δημοσιογράφου και από εκεί παρουσιάζουν τα διάφορα σημαντικά γεγονότα της μάχης της Χιάτιστας του 1912. Και από εκεί και έπειτα βγήκαμε προς τα έξω, από το Δημαρχείο, από το Τσιστοπούλιο Διοικητήριο της Χιάτιστας
διαδραματίσαμε τα γεγονότα της 12ης Οκτωβρίου 1912, όπου οι σχετιστινοί μόνοι τους ξεσηκώθηκαν, με τον Νικόλα Στρακαλή, ο οποίος πήρε το θέση του πατέρα του, τον οποίο λίγο καιρό πριν είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι. Στη συνέχεια βγήκαμε στον αέρα από το Λόφο Καπιτσίνη, το σημείο της μάχης της 4ης Νοεμβρίου 1912, όπου τα παιδιά μίλησαν για το ρόλο του στρατού, των Κρητών και άλλων εθελοντών. Εκεί είχαμε ώρες τους γονείς να περιμένουν, και εδώ βρίσκω την ευκαιρία να ευχαριστήσω και δημοσίως τους γονείς, οι οποίοι στέκονται σε αυτές τις προσπάθειες του σχολείου. Στη συνέχεια βγήκαμε σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, από εκεί πάνω είχε ξεκινήσει, ας πούμε, εκεί συναντήθηκε, εκεί βρέθηκε η πυροβολαρχία του Νικόλαου Κλαδά και ακούσαμε τα σχετικά γεγονότα. Βρεθήκαμε στην οικία του τότε δημάρχου Μινά Θεοδόρου. Μονοπάτια ιστορίας και ιστορικά χώματα όλα, πραγματικά. Όπως τα λέτε, ενώ ένα απόγευμα βρεθήκαμε και στο Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας, το οποίο χτισμένο δωρεάς του μεγάλου σχετιστινού εμπόρου Ευεργέτη Τραπαντζή, το οποίο το 1812, το οποίο τότε είχε μετατραπεί σε ιατρείο, το Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας. Συνεργαστήκαμε με πάρα πολύ κόσμο, αναγράφονται όλοι τους στους τίτλους τέλους της ταινίας, ενώ μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή ενός δεκάχρονου παιδιού με καταγωγή από την Κίσα Μοχανίων, ωραίες της Λεπέσης. Θέλησε, και γι' αυτό να ευχαριστήσουμε τους γονείς του για τη συμμετοχή του, να συμμετέχει στην ταινία μας, και το δεκάχρονο παιδί με καταγωγή από την Κρήτη θέλησε να αναφερθεί στον σημαντικό ρόλο στη συμβολή των Κρητών στη μάχη της Χιάτιστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δούβλο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε εσάς. Εντυπωσιακά όλα. Να συνεχίσετε. Πάρα πολύ. Να συνεχίσετε το έργο σας. Αυτό να ευχηθούμε. Καλή και ευλογημένη νέα χρονιά. Πολύ. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ο κύριος Δούβλος, λοιπόν, δάσκαλος από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Χιάτιστας. Άλλη μια φορά τα παιδιά εκεί δημιουργούν. Η μάχη της Χιάτιστας ήταν το θέμα μιας ταινίας που μπορείτε να βρείτε και στο YouTube. Μαθητές της 5ης τάξης, του Ε2 συγκεκριμένα, ήταν οι πρωταγωνιστές. Ακούσατε και τους γονείς που περίμεναν καρτερικά μέσα στο κρύο προφανώς. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη Χιάτιστα, Δυτική Μακεδονία, τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, όμως μια πολύ όμορφη προσπάθεια που έφερε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η καλύτερη επιβράβευση, θα λέγαμε, για όλους. Τώρα, μια μικρή ανάσα και πάμε στην επικαιρότητα.